Μου είχαν πει για πιο όμορφες καταστάσεις, αλλά επειδή δεν βλέπω, μου βάλανε ένα αγρινιώτη και μάνιμο κατέβασε. Φίλος από παλιά. Αγαπημένο μου μοντάζ του TEDx, συγγνώμη για αυτά που τραβάς. Έτσι. Τα ξέρω, έχω μιλήσει και σε μερικά ακόμα. Δεν θα έχει πολλά κόψε ράψε στο ενδιάμεσο. Και μπορεί να μην έχει και πολλά μπιπ. Έτσι. Επανεξετάζοντας τα περιθώρια. Και μάλιστα, αν διαβάσατε τον τίτλο, σε σχέση με αυτό που ακούτε, υπήρχε έτσι από πλευράς μας μια προσπάθεια για ένα λογοπαίγνιδο. Βάλαμε στα περιθώρια μια παύλα και γράψαμε με όμικρον τα όρια, γιατί θέλω να πούμε και για τα όρια και για τα περιθώρια. Δύο λέξεις που ακούγονται πολύ πιεστικές, μη σας πω και καταπιεστικές, για την καθημερινότητα όλων μας. Και εμένα μου έμαθε η αναπηρία ότι τα όρια και τα περιθώρια πλάθονται τελικά. Αλλά για να το εξηγήσω αυτό, μάλλον πρέπει να ορίσουμε πρώτα τι είναι αναπηρία. Αφού διευκρινίσω ότι εγώ γεννήθηκα με ολική τύφλωση, γι' αυτό άλλωστε και το σημερινό ραντεβού στα τυφλά με το TEDx Αγρίνιο, το πρώτο σε αυτή την πόλη, έτσι. Φέρανε ολικά τυφλό για να μην ξεκινήσει στραβά το... Έτσι. Ευτυχώς το έχω σε πτήση και τα AirPods μου λένε μόνο σημειώσεις και δεν ακούω τη φωνή του control. Μίλα σοβαρά, είναι TEDx. Αλλά έχω βάλει κάποιον κάτω να κάνει νόημα άμα ξεφύγω, για να μην το βλέπω και να συνεχίσω. Λοιπόν. Παλιότερα ο αποκλειστικός τρόπος που έβλεπε κάποιος την αναπηρία ήταν μέσα από έναν ιατρικό φακό. Δηλαδή εγώ γεννήθηκα τυφλός, άρα σε σχέση με το αρτιμελές πρότυπο, με το μη ανάπηρο σώμα, αυτό που κάπου και κάποιοι θεωρούν τέλειο, είχα μια υστερούσα κάπου, σε σχέση με το, σε εισαγωγικά, φυσιολογικό. Ευτυχώς αυτό το ιατρικό μοντέλο το ξεπερνάμε διεθνώς και σιγά σιγά και στην Ελλάδα και πάμε να γνωρίσουμε το κοινωνικό μοντέλο προσέγγισης της αναπηρίας, που εδώ έχουμε μια μικρή, αλλά πολύ σοβαρή για μας, διάκριση ζωής. Μεταξύ βλάβης και αναπηρίας. Εγώ, ας πούμε, γεννήθηκα με οπτική βλάβη. Αναπηρία είναι όλο αυτό το πλέγμα των εμποδίων που μου βάζουν συλλογικά γύρω μου, κοινωνία, πολιτεία, για να μην ζω ισότιμα αυτά που θέλω, εξαιτίας της βλάβης που έχω. Ένα απλό παράδειγμα, ένα άτομο, αν δεν είναι σε θέση να ανέβει σκάλες, το ιατρικό μοντέλο εστιάζει στο να το κάνει σωματικά ικανό να τις ανέβει, αν μπορέσει ποτέ να το κάνει. Το κοινωνικό μοντέλο προσπαθεί να κάνει την αναρρίχηση της σκάλας περιττή. Μια ράμπα, ας πούμε, την αντικαθιστά και έτσι ισότιμα φτάνουν όλοι σε όλες τις τοποθεσίες. Άρα το άτομο με την ίδια βλάβη ζει διαφορετικά την αναπηρία, αν τη ζει, ανάλογα με το πού βρίσκεται. Επομένως, αναπηρία είναι τα όρια αυτονομίας και ελευθερίας που βάζει η κοινωνία σε ένα άτομο με σωματική, νοητική, ψυχική βλάβη. Και φυσικά αυτά τα όρια η κοινωνία, φίλες και φίλοι, επιτρέψτε μου να πω ότι τα βάζει βία. Βία όρια από αδιαφορία, από αδράνεια, από άγνοια, από ημιμάθεια, από αποσπασματικές ενέργειες. Καλή ή κακή πρόθεση, δυστυχώς το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Όλα αυτά τα χρόνια θυμάμαι να συναντώ συνεχώς στη συλλογική αντίληψη ποια είναι τα δικά μου όρια, χωρίς να με έχει ρωτήσει κανείς για αυτά βέβαια. Όλοι έλεγαν πόσα δεν μπορώ να κάνω επειδή δεν βλέπω. Ας πούμε τα γλυκά μάτια, που είναι η Ραφαέλα, η speaker coach μου. Για την παρουσιάστρια θα σας πω μετά. Έτσι. Όταν, ας πούμε, το 2011, λίγο πριν κλείσω τότε τα 23, βρέθηκα να είμαι αντιδήμαρχος σε μια μεγάλη πόλη στην Αττική, στο Ήλιον, διεκδίκησα όχι μια ψήφο ίκτου, αλλά την εντολή από συμπολίτες μου να τους δείξω ότι και εγώ μπορώ να δουλέψω και να προσφέρω σε αυτούς.
Πόση δουλειά όμως μπορεί να κάνει για τους άλλους ένα ανάπηρο άτομο? Αυτό ξεκίνησα να αναρωτιούνται τότε και στη δημοτική μου παράταξη και λένε ότι για να μην φανεί ότι εκμεταλλευτήκαμε και για ψήφου σε έναν ανάπηρο, όπως πολλές φορές δυστυχώς συμβαίνει, με την δακρύβρεχτη ψήφο, βάλτε τον αντιδήμαρχο να αξιοποιηθεί για λίγο. Ναι, πού να τον βάλουμε? Αντιδήμαρχο κοινωνικών υπηρεσιών. Στην κοινωνική υπηρεσία. Δεν πάνε με βάση την κοινή, σε εισαγωγικά, λογική των περισσότερων τα ανάπηρα άτομα. Βάλτε τον να προείσταται εκεί. Κοίτα όμως πώς τα έφερε η ζωή, που δουλεύοντας σκληρά με τους συνεργάτες μου, κατάφερα σε τόσο νεαρή ηλικία αυτή η κοινωνική υπηρεσία να γίνει γνωστή πανελλαδικά για πρωτότυπες δράσεις στήριξης και με διεθνείς αναφορές για αυτά που συντόνιζα, για όποιο άτομο το είχε ανάγκη, όχι μόνο για τους αναπήρους. Άλλα λοιπόν ήταν τα όρια που προέβλεπαν για μένα, αλλά εγώ τους έδωσα μια απάντηση στα αγρινιώτικα: «Sky is the limit». Γι' αυτό και σύντομα εκεί πήρα αρμοδιότητες και άλλες, όπως η διαβίου μάθηση, η διάβια, αλλά και η ηλεκτρονική διακυβέρνηση της πόλης. Την ίδια στιγμή δηλαδή που ακόμα και σήμερα κάποιοι αναρωτιούνται πώς οι τυφλοί, πώς μπορούμε να χρησιμοποιούμε τα κομπιούτερ, τα κινητά μας, δεν ξέρουν ότι υπάρχει το πρόγραμμα που μιλάει και περιμένω όσες είστε ελεύθερες να με κάνετε follow στα social media κλπ. Το λέει η ομιλία, δεν είναι? Έτσι. Την ίδια στιγμή που ακόμα συζητάμε πώς μπορούμε να κάνουμε τα αυτονόητα, εγώ μετρώ περίπου πλέον μια δεκαετία που έφερα ηλεκτρονικές διαδικασίες εξυγχρονισμού πολύ πριν την πανδημία σε μια μεγάλη πόλη. Δυστυχώς, αναγκάζομαι να μιλώ για μένα σήμερα. Στο δημόσιο λόγο δεν θέλω να το κάνω, αλλά δεν ήρθα εδώ να το παίξω έξυπνος και να σας πω ότι κάπου διάβασα κάτι. Θέλω να δείξω ότι δεν διδάσκω κάτι, απλά μεταφέρω πράγματα που έχω ζήσει. Ας πούμε, άλλο ένα παράδειγμα από το χώρο της Εκκλησίας, που εκεί τα ανάπηρα άτομα αντιμετωπιζόμαστε με μια φιλανθρωπική προσέγγιση, με παρηγορητικό λόγο, με προσευχές πολλές φορές για να γίνουμε καλά και διάφορα τέτοια. Φανταστείτε το σοκ αυτού του χώρου όταν πέρσι ο Μητροπολίτης Ηλίου Αχαρνών και Πετρουπόλεως ανακοίνωσε ότι διορίζει ένα τυφλό δικηγόρο ως επιστημονικό του συνεργάτη και υπεύθυνο για όλες τις αποφάσεις κοινωνικής πολιτικής στα όρια μιας μεγάλης Μητρόπολης. Και ανέλαβα αυτή τη θέση. Σοκ και δέος, πραγματικά. Γιατί έπρεπε σε έναν χώρο δίσκαμπτο, που πάει με πιο αργούς ρυθμούς κοινωνικά και εξελίσσεται, παραδοσιακά και παγκόσμια, βάζεις ένα άτομο από αντικείμενο ίκτου να κάθεται στο ίδιο τραπέζι με σένα, να συνδιαμορφώνει αποφάσεις και να γίνει αυτόματα, θες δε θες, στο μυαλό σου, υποκείμενο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. Στην επαγγελματική αποκατάσταση, ας πούμε, τα όρια ενός ανάπηρου ατόμου στο μυαλό κοινωνίας και πολιτείας είναι το σπίτι του. Ποια επαγγελματική αποκατάσταση τώρα, τι δουλειά να κάνει ο ανάπηρος, αν μπορεί να δουλέψει, άντε και αν νομίζεις ότι μπορεί να δουλέψει, πού τον φαντάζεσαι? Σε έναν υπάλληλο γενικών καθηκόντων και περιορισμένων ευθυνών. Αυτά ακούμε ακόμα και σήμερα, την ίδια στιγμή που ένας φίλος, ας πούμε, με σοβαρή απώλεια όρασης, ο Αργύρης Κουμτζής, αστροφυσικός, έφτιαξε πρόσφατα και βραβεύτηκε έναν κώδικα για την κατανόηση της επιφάνειας του ήλιου. Τι έκανε τώρα ο τυφλός που δεν βλέπει τον ήλιο και θέλει να τα αναλύσει κιόλας? Έτσι νευριάζω κι εγώ. Αλλά τι να κάνουμε, μπορούμε. Θυμάμαι τελευταίο παράδειγμα, για να πάω στο κλείσιμο, που δεν είναι δικό μου, γιατί ήδη νιώθω ένα μάτιασμα. Όποιος ξέρει από κάτω, ξεκινήστε λίγο. Έτσι. Αυτό κόψτε το στο μοντάζ, γιατί δουλεύω στο Δεσπότη και δεν ξέρω τι λέει η Εκκλησία για το μάτι, παιδιά.
Άμα δεν έχει λεφτά η δικηγορία, το γυρνάμε στα stand-up comedy. Ήταν να φέρω και ένα φίλο μου σε αμαξίδιο για το σκετσάκι, αλλά αυτός είναι καλός στο sit-down comedy, δεν μπορούσε το stand-up. Και τον κόψαμε. Τα όρια λοιπόν που βάζει αυτή η αξιόλογη και πάρα πολύ καλά μορφωμένη πολιτεία μας διαχρονικά και διακομματικά και η κοινωνία όμως με τη σιωπή ή με την αδιαφορία της είναι απόλυτα νόμιμα και με τυπικές σωστές δικαστικές διαδικασίες βάζουμε όρια σε κάποια οικογενειακά περιβάλλοντα που δεν φέρονται καλά σε ανάπηρα παιδιά για παράδειγμα. Και ποιο είναι το όριο? Είναι κάποιοι τείχοι και μια πόρτα που το λένε ίδρυμα αυτό το όριο, το έχουμε χτίσει για το καλό αυτών των ανθρώπων. Και για το καλό τους εκεί μέσα που τους βάλαμε, δεν έχουν δικά τους προσωπικά αντικείμενα, δεν χρειάζεται. Έτσι κι αλλιώς τραβάνε ένα εσώρουχο από το σωρό, εδώ τα γυναικεία, εκεί τα αντρικά, βάζουν, θα φάνε ό,τι ώρα λέει το πρόγραμμα, όχι ό,τι ώρα πεινάσουν. Φανταστείτε τον εαυτό σας σε αυτή τη θέση. Θα ξυπνήσουν ό,τι ώρα λέει το πρόγραμμα. Δεν μπορείς να μείνεις 5 λεπτά παραπάνω στο κρεβάτι, να χουζουρέψεις, να πεις «Δεν το έχω σήμερα τόσο πολύ, ας αργήσω και κάπου». Και επειδή είμαστε και πολύ large φιλάνθρωποι, θα τους ξυπνάμε κάθε παραμονή Χριστουγέννων, να πηγαίνουμε επίσκεψη στο σπίτι τους χωρίς να μας καλέσουν και να μας λένε τα κάλαντα και να βγάζουμε φωτογραφίες για να μαζεύουμε like. Έχοντας γαμίσει τη ζωή αυτών των ανθρώπων. Κόψτε το γι' αυτό. Βάζοντάς τους να πάνε διακοπές με συγκατοίκους, όχι με φίλους, και λέγοντάς τους ότι αυτό το επίπεδο συστημικής κακοποίησης, το νόμιμο, είναι οριοθετημένο έτσι για το καλό τους, για να προστατευτούν. Αυτό, την ίδια στιγμή που άλλες οικογένειες διεκδικούν την αναδοχή και έχουν αυστηρές προϋποθέσεις, και αν είναι οικογένειες, και αν δεν είναι ΛΟΑΤΚΙ άτομα και αν δεν ζουν μόνοι τους και δεν έχουμε κάτι να αναρωτηθούμε, ρε, πού είναι καλύτερα να ζει ένα ανάπηρο άτομο, σε αυτό το οριοθετημένο μπιπ πράγμα ή με έναν άνθρωπο που θέλει να δώσει αγάπη και ψάχνει σε ποιον μπορεί να τη δώσει? Αυτά είναι τα όρια σκέψης μιας βολεμένης κοινωνίας και πολιτείας. Αλλά αυτά τα όρια τα γουστάρει. Όπως γουστάρει και τα όρια που μας βάζει. Δεν έχουμε εξετάσει ποτέ τα όρια που βάζουμε, αυτό ενοχλεί. Μπορούμε, άντε, για να το παίξουμε large, να εξετάσουμε τα όρια που εμείς έχουμε βάλει κάπου, σε κάποιους. Αν όμως πέσουμε στην παγίδα να δεχτούμε τα όρια ελευθερίας και αυτονομίας μας, όπως μας τα επιβάλλουν οι συνθήκες που αποκλείουν, τότε έχουμε πέσει στην παγίδα του να μην ζήσουμε. Όπως συχνά πέφτουμε και στην παγίδα του διχασμού, γιατί έτσι θέλουν τα όρια. Για παράδειγμα, μιλάμε για τα δικαιώματα των γυναικών και αλλού για τα δικαιώματα των αναπήρων και αλλού για τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων. Αλλά όλα αυτά είναι ανθρώπινα δικαιώματα που αφορούν όλες, όλους και όλα. Γιατί όλοι οι άνθρωποι θέλουμε και διεκδικούμε ίση πρόσβαση και το δικαίωμά μας στην εκπαίδευση, στην εργασία, στη συμμετοχή στα πολιτιστικά και αθλητικά δρόμενα, στην υγεία, στην περίθαλψη και γιατί όχι στη γονεϊκότητα, στο γάμο, στη συντροφικότητα. Ανθρώπινα δικαιώματα που μας αφορούν όλους. Κι όμως διέρεει και βασίλευε. Και αυτό σιωπηρά το δεχόμαστε. Μήπως λοιπόν να κάτσουμε με σεβασμό στα βιώματα κάθε υποκειμένου και να επανεξετάσουμε όλοι μαζί τα όρια και τα περιθώρια. Γιατί οι συλλογικοί ορισμοί για τα όρια και τα περιθώρια διαμορφώνονται, όπως καταλαβαίνετε, χωρίς να μας ρωτήσουν. Και χωρίς υπερβολή, αυτή η διαμόρφωση δολοφονεί τα όνειρά μας. Όπως η πατριαρχία σε αυτή τη χώρα δολοφονεί μέρα παραμέρα γυναίκες ξανά και ξανά και κάνουμε ότι κάπου το είδαμε. Σε ένα τίτλο ειδήσεων ή πρώτο θέμα στα κανάλια για λίγο. Αλλά απομονώνουμε αυτό που συμβαίνει. Την ίδια στιγμή που η Πατριαρχία στις μέρες μας εφαρμόζει νόμους της ζούγκλας, αλλά εμείς απαντάμε σε αυτή την ασφικτική οριοθέτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων με ένα ύφος σοκ για λίγα δευτερόλεπτα και με μια αδράνεια μετά. Υπάρχει όμως μια κοινή ρίζα
πίσω από την καταπίεση κάθε ευάλωτης κοινωνικά ομάδας. Είναι αυτή η λάθος σκέψη, η λάθος πεποίθηση, ότι κάποιες εξορισμού ιδιότητες που έχουμε μας κάνουν καλύτερους από το διπλανό μας. Έτσι, εξορισμού, χωρίς εμείς να κάνουμε κάτι. Ας πούμε, το φίλο μου, εμένα με κάνει καλύτερο από τη συνεργάτηδά μου, λέει αυτός ο τρόπος σκέψης. Ή η straight σεξουαλικότητά μου με κάνει πιο ικανό δικηγόρο από έναν άλλο γκέι συνάδελφό μου. Τα έχουμε ακούσει και στην τηλεόραση αυτά. Από κάποιους που δηλώνουν δικηγόροι. Τέτοιες αντιλήψεις, λοιπόν, κυκλοφορούν. Άρα, εάν αυτό το συνεχίσουμε, μπορώ να πω ότι και εσάς η όρασή σας σας κάνει καλύτερους από μένα, γιατί εγώ απλά γεννήθηκα τυφλός. Δεν απλοποιούμε και δεν ισοπεδώνουμε. Έτσι είναι όμως. Όλα είναι πολύ πιο απλά από όσο νομίζουμε. Γιατί η κοινωνία μας γαλουχεί, χαράζοντας τα περιθώριά μας και μας λέει ονειρευτείτε εκεί μέσα. Μέσα σε αυτά. Εγώ σας προσκαλώ λοιπόν σήμερα να τα τεντώσουμε αυτά τα περιθώρια. Να ξεπεράσουμε τα όρια που μας κληροδοτήσανε. Να δεχτείτε την πρόσκληση και την πρόκληση να δείτε τη ζωή, τη μέρα σας, τις συνθήκες με άλλα μάτια. Τα παραδείγματα που έφερα σήμερα δεν αφορούν κάποιους λίγους ανάπηρους που ήρθαν εδώ κάτι να πούν μέσα από τη δική μου φωνή. Τα ανάπηρα άτομα σε αυτή τη χώρα είμαστε πάνω από 1 εκατομμύριο συμπολίτες σας, πιστοποιημένοι, 1 στους 10. Άρα, αν όλα πήγαιναν καλά και δεν μας είχαν βάλει κάποια όρια καταπίεσης, με εμπόδια στο δομημένο περιβάλλον, με απροσπέλαστες υπηρεσίες κλπ, εδώ μέσα όπως είμαστε τώρα, 1 στους 10 θα έπρεπε να έχει κάποια αναπηρία και να παρακολουθεί το σημερινό TEDx, γιατί αυτός είναι ο σωστός και ισότιμος μέσος όρος συμμετοχή. Όμως δεν μας βλέπετε τόσο συχνά γύρω σας, όχι επειδή δεν θέλουμε και όχι επειδή φταίμε. Στην σφαίρα λοιπόν πέρα από αυτά τα προκαθορισμένα όρια που μας δώσαν και αυτά τα μη έτσι και κάντο αλλιώς και λοιπά που μας δώσαν και δεν τα έχουμε ελέγξει ακόμα, σε αυτή τη σφαίρα λοιπόν του ελέγχου και της δικής μας ταυτότητας, του δικού μας στίγματος, εκεί υπάρχει κάποια άειλη, ας το πούμε έτσι, κυρία που μας χαμογελά. Αυτή λέγεται ελευθερία. Και σε αυτό το ταξίδι σας καλώ να πάμε παρέα. Ευχαριστώ πολύ.